Καλησπέρα φίλοι της Εκτεκνάου, Κώστας εδώ, γνωστός και ως της Paragon Star Games. Ήρθε η ώρα για αναβάθμιση, ο αδερφός μου θα κάνει μια αναβάθμιση στον υπολογιστή του παίρνοντας έναν σκληρό δίσκο SSD να τοποθετήσει για πιο γρήγορη εκτέλεση των προγραμμάτων και βρήκα ευκαιρία να του κοβατζώσω για λίγο το δίσκο να τον κάνω unboxing για το κανάλι. Διάλεξε τον Adata SP900 Premiere Pro, 2.5 είναι όπως όλοι οι SSD φυσικά, με SATA 6 Gbps, SATA 3 υποστηρίζει και 128 GB. Γενικά από τη σειρά Adata, να σας πω την αλήθεια, είμαι υπερβολικά ικανοποιημένος από φλασάκια που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Έχω ένα 32 GB ένα φλασάκι, πολύ καλό και αξιοπρεπέστατο. Λοιπόν, και είναι η πρώτη φορά να σας πω να λέγεται ότι θα χρησιμοποιήσω ένα σκληρό τους δίσκο. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Τον βρήκα πριν από μια μισή εβδομάδα και τον παρέγγειλα για τον αδερφό μου σε προσφορά για το, στο e-shop ήταν συγκεκριμένα, αλλά νομίζω αν ψάξετε μπορείτε να βρείτε και άλλα. Αυτή τη στιγμή ανέβηκε η τιμή του. Προσωπικά τον βρήκα γύρω στα 60€, 62€ εκεί μέσα. Λοιπόν, πάμε να τον ανοίξουμε να μην καθυστερούμε. Σήμερα θα διαλέξω μισό λεπτάκι να βρω το μαχαίρι, το οποίο μαχαίρι για κάποιο λόγο να βρω. Λοιπόν, να το κλείσω, δεν νομίζω να χρειάζεται. Έλα καλό μου. Τι είναι, ξανακόλλησε. Μισό λεπτό γιατί. Α, εντάξει. Λοιπόν, δεν σας έπαιξα το κουτάκι. Το κουτάκι δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, πρέπει να το ανοίξω. Μπροστά είναι το σήμα κατατέτη της Adata, το κολύμπρι εδώ πέρα με τα χρώματα. Ένα παράθυρο στο οποίο στην ουσία βλέπουμε το εξωτερικό του SSD μας. Είναι ultra slim, νομίζω πρέπει να μπαίνει και σε laptop να μπορεί να τοποθετηθεί. Και επίσης νομίζω έχει και θήκη για να μπαίνει σε 3.5, θα δούμε. Πολύ καλό χαρακτηριστικό. Πίσω έχει εγγυήσεις και κάτι scan free για το κινητό. Γύρω γύρω τίποτα το ιδιαίτερο. Για να δούμε πως είναι μέσα. Λοιπόν, το κουτάκι μας θέλει, το πατάμε στην άκρη. Ξεκινάμε από τα χαρτικά. Quick Start Guide. Να δούμε, ελληνικά δεν νομίζω, λίγαν τα προϊόντα που έχουν για ελληνικά. Αγγλικά βασικά έχει, και αγγλικά βλέπω, για μισό λεπτό. Μάλιστα. Με ενδιαφέρον. Α, έχει αγγλικά, είναι η πρώτη σελίδα, εντάξει. Ελληνικά δεν έχει. Φεύγει και αυτό στην άκρη. Επίσης έχουμε 3 software overview disk migration utility. Προφανώς μας περιγράφει από το λογισμικό που συνοδεύει το δίσκο μαζί τι θα βρούμε για να εγκαταστήσουμε. Κάποια πραγματάκια. Πρακτικό, ωραία. Το χάσαμε βασικά, δεν πειράζει. Ούψ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, εάν ήταν κανονικός δίσκος, αυτή τη στιγμή θα ανησυχούσα, αλλά τελικά μάλλον όχι. Λοιπόν, προσέξτε. Hop, restry. Να σας πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι είναι ένα κλικ πιο μικρός από τον Samsung, τον οποίο είχα δοκιμάσει. Να βάλω λίγο φως να δούμε. Μεταλλική επιφάνεια στο πάνω με βουρτσισμένο μέταλλο και καλά. Είναι αρκετά λεπτός.
Είναι υπερβολικά λεπτός, θα έλεγα. Γενικά είναι η SSD, όπως αν θυμάστε και το Samsung και το 840 Pro που είχα κάνει unboxing, είναι, θα εντυπωσιαστείτε από το πόσο ελαφρύς και πόσο μικρός είναι. Στην ουσία δεν έχει κινητά μέρη, φτιαγμένος στην Taiwan. Αυτός εδώ είναι, τον αφήνω εδώ στο πλάι, να δούμε τι άλλο συνοδεύει τη συσκευασία. Συνοδεύει τη συσκευασία αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι ένα πλαστικό με αυτοκόλλητα. Κατά πάσα πιθανότητα, αν φαντάζομαι σωστά, αυτό εδώ, μισό λεπτάκι, αυτό εδώ έχει δύο αυτοκόλλητα κάτω, λογικά θα πηγαίνει και θα κολλάει από το κάτω μέρος του σκληρού, αν μαντεύω σωστά, ώστε να ταιριάζει σε μερικά λάπτοπ πιθανώς. Η θήκη του ήταν αυτή, δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Να βάλουμε το bracket ξανά στη συσκευασία, γιατί δεν θέλω να λερωθεί και να σκονιστεί. Πολύ πρακτικό. Και το καλό είναι, παιδιά, ότι έρχεται με ένα mount, ένα bracket mount, για να το βάλουμε σε σταθερό υπολογιστή, το οποίο πραγματικά, πιστέψτε με, εάν έχετε ξαναπάρει, αν έχετε χρησιμοποιήσει SSD, θα δείτε ή 2.5 δίσκο ότι είναι απαραίτητο, ειδικά για τα desktop, για να χωρέσει σε κουτί. Λίγα κουτιά, τα καινούργια κουτιά σχεδόν όλα έχουν υποδοχές για SSD. Κάποια από αυτά δεν έχουν καθόλου, οπότε είναι μια τηλεπορία και βάσανο και πρέπει να δώσεις εξτρά λεφτά. Να σας πω την αλήθεια, ο Samsung που έκανε 200 και ευρώ δυστυχώς δεν είχε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ένα πακετάκι με βίδες, πολύ καλό και αυτό. Επίσης να υπενθυμίσω ότι ο Samsung ούτε βίδες είχε, τώρα που το σκέφτομαι έδωσα τόσο λεφτά και δεν είχε τα βασικά, αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι έκανα καλή αγορά, γιατί είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους δίσκους που είχα. Λοιπόν, είναι πλαστικό τη σάντατα αυτό. Τα ακούτε, φαντάζομαι. Μπλε πλαστικό για την ακρίβεια. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί μαύρο ο σκληρός, μπλε το πλαστικό, τουλάχιστον θα προτιμούσα να ήταν μαύρο το πλαστικό να ταιριάζει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτοί που έχουν μπλε κουτιά, μάλλον θα ταιριάζει. Προφανώς ο δίσκος μας τοποθετείται έτσι και μπαίνει στο mount μέσα στο 3.5 του δίσκου για να μπορέσει να στερεωθεί. Πολύ καλό πρόσθετο για τα λεφτά του, πραγματικά είναι ένα πρόσθετο. Ναι, δεν κοστίζει πολλά, 2-3 ευρώ, αλλά από τη στιγμή που το έχει είναι ένα τρομερά καλό add-on, ένα τρομερά καλό πρόσθετο. Ο σκληρός μας δίσκος 128 GB. Να σας πω την αλήθεια, 128 GB είναι αρκετά στην σημερινή εποχή, τουλάχιστον για SSD δίσκο, αν δεν θέλετε να πάτε σε μεγαλύτερη χωρητικότητα, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα αποθηκεύεται πολλά παιχνίδια μέσα εδώ. Δηλαδή εγώ στον δίσκο μου που έχω στον SSD, έχω το λειτουργικό μου στον SSD για να τρέχουν γρήγορα οι εφαρμογές. Πραγματικά πιστέψτε με, η μέρα με τη νύχτα με τους συμβατικούς δίσκους. Να υπενθυμίσω βασικά, μάλλον θα το πω σε λίγο, και αν έχετε παιχνίδια, καλύτερα βάλετε σε έναν απλό συμβατικό δίσκο, έτσι ώστε πρώτα απ' όλα δεν θα επιβαρύνεται με εγγραφές ο δίσκος, γιατί όσες πιο πολλές εγγραφές κάνουμε σε έναν SSD, τόσο πιο πολύ πέφτει η απόδοσή του σε βάθος χρόνου. Και επίσης ένα SSD ο οποίος αρχίζει και μπουκώνει, δηλαδή αν τον γεμίσετε full, ας πούμε από τα 128 ξοδέψετε 110 GB, θα σέρνετε πιο αργά και από ένα συμβατικό δίσκο με μηχανικά μέρη. Οπότε έναν SSD το κρατάμε γύρω στο μισό της χωρητικότητάς του, με λίγο παραπάνω, 60% περίπου της χωρητικότητάς του γεμάτο, ώστε να υπάρχει μια καλή αναλογία ταχύτητας. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος δίσκος έχει ανάγνωση μέχρι 50 MB ανά δευτερόλεπτο, εγγραφή μέχρι 520 MB ανά δευτερόλεπτο, έχει αντίσταση πτώσης 1500G, όπου το G είναι 10 μέτρα ανά σεκόντα τετράγωνο για όσους ξέρουν, που σημαίνει ότι αντέχει, αν πέσει από αρκετά ψηλά, 2.5. Το βάρος του είναι 76 γραμμάρια, γι' αυτό σας λέω είναι πολύ ελαφρύς. Τα χαρακτηριστικά του, η θερμοκρασία λειτουργίας του είναι από 0 έως 70 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία αποθήκευσής του μείον 40 έως 85 βαθμούς Κελσίου.
και έχει trim command support, raid support, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε 2 και παραπάνω δίσκους να τους κάνουμε raid, max 4K write IOPS. Τα IOPS δεν τα έχω μελετήσει πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον το καλό είναι ότι δεν τρώει και πάρα πολύ πάρα πολλά watt. 0,9 watt σε όταν είναι ενεργός, 0,5 watt ανενεργός. Έχει 1 εκατομμύριο ώρες λειτουργίας. Πρακτικά αυτό πόσο πάει? Ναι, πρέπει να κάνω τα μαθηματικά και βαριέμαι τώρα, κάντε το εσείς. Πάνω κάτω θα κρατήσει 2-3 χρόνια πιστεύω. Ο Samsung έχει 5 εκατομμύρια ώρες νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή 2-5 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι τώρα, έχει περάσει και καιρός. Και μαζί έρχεται με το Acronis True Image HD και το Disk Integration Utility. Είναι utility στα οποία σας βοηθάνε να διαχειριστείτε το δίσκο και επίσης σας βοηθάνε να κάνετε αντιγραφή το λειτουργικό σας απευθείας χωρίς πολλά, αν δεν θέλετε να κάνετε καθαρή εγκατάσταση ή το Windows ή οποιοδήποτε λειτουργικό σε αυτά. Αυτός ήταν ο δίσκος Adata SP900 128GB SSD. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, σας ευχαριστώ για το subscribe, αφήστε τα σχόλιά σας, αφήστε τις απορίες σας, καλό σας μεσημέρι.